Λοιπόν, Δionisios Pnevmatikatos, αφού είναι μόνο τέσσερις οι πρωτοετήσεις, οι υπόλοιποι μάλλον με ξέρετε, και η παρουσίαση είναι γενική, πριν από 4 χρόνια στο τοπικό branch, εδώ είμαι okay, με έξω από το... στο τοπικό branch της IEEE είχα δώσει μια ομιλία, την ενημέρωσα και είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια. Ωραία, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια, ξεκινάω με ιστορία. Πώς ξεκινήσαν όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένα, εσείς έχετε ζήσει με σημαντική υπολογιστική υποδομή από γέννησή σας. Οι πρωτοετείς γεννήθηκαν το 99. Έτσι, εσείς γεννηθήκατε το 90 κάπως. Ωραία. Η ιστορία για εμάς την ελεκτρονική ξεκινάει από τους πρώτους μικροεπεξεργαστές ή τέλος πάντων οι σύγχρονοι αρχιτεκτονικοί υπολογιστών. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, υπήρχε ένας επεξεργαστής το 4004, ήταν εντυπωσιακός. Δούλευε στα 108 kHz, το ακούς αυτό οριακά, και είχε 4 bit. Αλλά τέλος πάντων, και μπορούσε να φτιάξει πάρα πολύ ωραίους αριθμομηχανές. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή, πριν 50 χρόνια αργότερα περίπου, μιλάμε για υπερυπολογιστές οι οποίοι θα μπορούν να υπολογίσουν πέταφλοπ. Μέγα, γίγα, πέρα, πέτα, έξα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη φάση να φτιάξει ένα μηχάνημα το οποίο θα είναι έξαφλοπ, οπότε υπάρχει το pre-exaflop που είναι πολλά πέταφλοπς και το exaflop που θα είναι έξαφλοπ. Και λοιπά, τα κινητά μας, το κλασικό παραδειγματάκι, έχουν 2-4 πυρήνες, παλιό είναι αυτό, 8, 10, 12, έτσι. Έχουν GPUs, έχουν ένα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουν μέσα. Τα desktops όλα, τα laptop, τα φθηνότερα laptop έχουν κάπου πυρήνες, 4, έτσι, για την ξεφτύλα, 8. Τα extreme gaming, καμιά 15, 20, ένα τέτοιο νούμερο, καλό είναι. Με GPUs, όχι οικονομία, πολλές ενδεχομένως, έτσι. Καλά, η μνήμη του συζητάμε gigabyte και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά δισεκατομμύρια τρανζίστορ σε ένα chip. Αυτό εδώ είχε μερικές χιλιάδες. Ωραία. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός πρόσφατου επεξεργαστή. Το φυσικό του μέγεθος είναι τεράστιο. Έτσι. Το φυσικό του μέγεθος αυτού νου είναι περίπου η φωτογραφία αυτού νου εδώ, μετά που μεγέθησε και εγώ πόσο. Τώρα, αυτό δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι επιδόσεις. Οι υπολογιστές μας γίνονται πιο γρήγοροι. Και αυτή είναι μια γραφική παράσταση που λέει επιδόσεις στο χρόνο. Ο χρόνος είναι γραμμικός, οι επιδόσεις είναι εκθετικές. Και άρα αυτή εδώ η γραμμή αφορά εκθετική αύξηση των επιδόσεων. Οπότε περιμένω, ξέρω κι εγώ, 2 χρόνια και οι επιδόσεις του συστήματος που θα πάρω θα είναι 5 φορές καλύτερες. Το είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο μέχρι κάποια στιγμή, αρχές του 2000, μετά έχει σταματήσει να είναι τόσο γρήγορο, 50% το χρόνο, 20% το χρόνο, και η απάντηση εδώ πέρα είναι μάλλον 0% το χρόνο, σχεδόν 0% το χρόνο. Και άλλη ιστορία, το πρώτο τρανζίστορ 1947, το πρώτο ολοκληρωμένο κύκλωμα, ένα κύκλωμα που έχει παραπάνω από ένα τρανζίστορ, το 1958, Νόμπελ φυσικής για αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο πρώτος μικροεπεξεργαστής, αυτό που έδειξα, 4004 το 71, μετά έχουμε λίγο πιο γνωστά ονόματα, 8086 το 78, μπλα μπλα μπλα, και είμαστε τώρα εδώ κάπου εδώ πέρα. 2300 τρανζίστορ για να κάνω χρήσιμη δουλειά. Έτσι. Τρανζίστορ είναι διακόπτης βασικά, 6.000, δεκάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, εκατομμύρια δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια, πάρα πολλά δισεκατομμύρια και αυξανόμαστε. Ωραία. Τώρα, αρχιτεκτονική υπολογιστών κινείται στο όριο της διαπαφής μεταξύ λογισμικού, που έχει να κάνει με τεχνολογία και υλικό, από την κάτω μεριά, υλικού μάλλον, και λογισμικού. Το λογισμικό είναι, θέλει να κάνει εφαρμογή. Και υπάρχει ένα stack το οποίο έχει διάφορα πράγματα, εμείς είμαστε κάπου εδώ στην διαπαφή. Οπότε, λίγο πάνω, λίγο κάτω από αυτό το πράγμα. Και η ιδέα είναι ότι πρέπει αυτοί εδώ οι ταλέποροι προγραμματιστές που έχουν πολλά πράγματα να ανησυχήσουν, να μην ανησυχούν για οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτή τη γραμμή που είναι τρανζίστορ, κβαντικά φαινόμενα, λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις, λογιστοποιήσεις και όλα αυτά τα καλά.
Έτσι. Είναι αρκετά δύσκολο να γράψει ένα πρόγραμμα, δεν πρέπει να σκέφτεσαι για τίποτα άλλο. Ομοίως, αυτοί που προσπαθούν να κάνουν μια υλοποίηση είναι αρκετά σύνθετο να κοιτάνε αυτά που πρέπει να κοιτάξουν και δεν θα έπρεπε να βλέπουν και πάρα πολλά από τα παραπάνω. Οπότε προσπαθούμε να κρύψουμε όλα αυτά τα πράγματα από μία διεπαφή. Έτσι, οπότε η αρχιτεκτονική υπολογιστών παίζει κάπου εδώ σε αυτή τη διεπαφή. Και ο ορισμός του τι είναι αρχιτεκτονική υπολογιστών έχει αλλάξει τον χρόνο. Αλλά τέλος πάντων, οι κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι βασικά η τεχνολογία και δεν το γράφω, το τι θέλω να κάνω με έναν υπολογιστή, εφαρμογές. Ωραία. Η τεχνολογία αφορά κυρίως το τι χρησιμοποιώ, τρανζίστορ, τι γίνεται με το τρανζίστορ. Έχω περισσότερα από δάφτα, γιατί ο κύριος Μουρ παρατήρησε ότι κάθε τόσα χρόνια θα έχω παραπάνω τρανζίστορ. Πλάσια τρανζίστορ κάθε δύο χρόνια, ξέρω εγώ. Έτσι, αυτό που είδα προηγουμένως, ότι ο αριθμός τρανζίστορ που μπορεί κάποιος να παράγει αυξάνεται εκθετικά. Η δεύτερη παρατήρηση, ένας λιγότερο γνωστός νόμος, τον κύριο Μουρ μάλλον τον έχετε ακούσει όλοι, είναι του κυρίου Ντενάρτ, ο οποίος έλεγε ότι τα τρανζίστορ όχι μόνο είναι περισσότερα καθώς περνάει ο χρόνος, αλλά είναι και καλύτερα. Είναι πιο αποδοτικά, είναι πιο γρήγορα. Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Γιατί τα φτιάχνουν με καλύτερο τρόπο, είναι πιο μικρά, διάφορα τέτοια. Οπότε έχω περισσότερα από δάφτα, αλλά είναι πιο αποδοτικά. Άρα το άθροισμα των περισσότερων πιο αποδοτικών τρανζίστορ είναι περίπου το ίδιο ή ακόμα και να βελτιώνεται. Δεν χειροτερεύει. Έτσι. Και επίσης το κόστος του τρανζίστορ μειωνόταν, οπότε το να χρησιμοποιήσω περισσότερο τρανζίστορ δεν ήταν κακό. Δεν άφηκαν το κόστος. Για τα ακρίβεια μπορεί να ήταν και μικρότερο το κόστος. Έτσι. Και αυτό ήταν μια αρχική κατάσταση, η οποία για πολύ καιρό δούλεψε και η ιδέα είναι πως κάνω καλύτερα τη δουλειά μου, πως κάνω περισσότερους υπολογισμούς, κάνω γρηγορότερους υπολογισμούς κλπ. Έτσι. Επίσης έχουμε και δεδομένα, δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ για δεδομένα, αλλά δεν πειράζει. Οπότε, ιστορικά, τι ήταν η αρχιτεκτονική υπολογιστών. Στην πρώτη φάση υπήρχε αυτή η διαπαφή. Τι είδους εντολές πρέπει να έχει ένας επεξεργαστής, έτσι ώστε να μπορώ να παράγω ένα πρόγραμμα να το φτάσω από το ψηλό επίπεδο σε assembly, έτσι και μετά να το εκτελέσω. Και υπήρχαν διάφορες συζητήσεις για το πόσες εντολές θα πρέπει να έχουμε, αν θα έχουμε πολλές, θα έχουμε λίγες, αν θα είναι σύνθετες, αν θα είναι απλές, για το πώς μας λέει το software τι θέλει να κάνει. Έτσι. Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών λέει, αυτές είναι οι εντολές σε επίπεδο assembly, πάνω από δεύτερο έτος, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, και πρέπει κάποιος να τις εκτελέσει. Έτσι. Και εγώ έχω μια γλώσσα ψηλού επίπεδου, C, Java, οτιδήποτε, που τελικά θα καταλήξει σε ένα μάτσο από μικρές εντολές που κάποιος μπορεί να τις εκτελέσει. Και υπήρχαν διάφορες προσεγγίσεις, η complex instruction, η reduced instructions και πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις, οι οποίες καταλήξανε και σε θερμές συζητήσεις, τέλος πάντων, για το ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κάνω τα πράγματα. Έτσι. Αυτό όμως είναι το παλιό, που ψαχνόμασταν στο πώς να κωδικοποιήσουμε τι γίνεται. Λίγο αργότερα, το τι θέλω να πω, το πώς παράγω τα προγράμματά μου, έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί, υπάρχουν 2-3 επιλογές και η ερώτηση είναι ωραία. Μου περιέγραψες τι θέλεις να κάνεις, εγώ τώρα πρέπει να το κάνω κιόλας. Έτσι. Και το καλό με τη διεπαφή είναι ότι εσύ δεν πρέπει να ξέρεις πώς το κάνω. Υπάρχει μια διεπαφή μου που μου είπε: ορίστε ένα πρόγραμμα σε assembly. Εγώ μπορώ να το κάνω με διάφορους τρόπους και θα διαλέξω τον καλύτερο. Το πιο γρήγορο, το πιο οικονομικό, το πιο φτηνό σε υλικό, σε οτιδήποτε. Οπότε στο 90, κάπου εκεί πέρα που γεννιόσασταν οι περισσότεροι από εσάς, η όλη ιδέα ήταν πώς θα εκτελέσω καλύτερα τις εντολές, micro architecture. Έτσι ώστε το πρόγραμμά μου να τρέξει πιο γρήγορα. Υπάρχουν τεχνικές όπως το pipelining, το οποίο το χρησιμοποίησαμε, το ξαναχρησιμοποίησαμε, το παραχρησιμοποίησαμε. Οι συχνότητες λειτουργίας των επεξεργαστών ανέβηκαν δραματικά. Όταν ήμουν φοιτητής ήταν στα 10 MHz, τώρα είναι κάτι λίγα GHz. Αυτό προφανώς κάνει πιο γρήγορους. Υπάρχει αυτή η ιδέα του παραλληλισμού επίπεδου εντολών. Έχω δύο εντολές που δεν έχει μία να κάνει κάτι με την άλλη και μπορεί να τις εκτελέσω παράλληλα, όχι τη μία μετά την άλλη, άρα σε λιγότερο χρόνο. Και αυτό είναι καλό γιατί ο προγραμματιστής αυτός που γράφει σε δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι. Το μηχάνημα θα βρει αν υπάρχει παραλληλισμός, θα το κάνει παράλληλα, τελειώσαμε. Έτσι. Οτιδήποτε είναι διαφανές ως προς τον προγραμματιστή μας αρέσει, γιατί αλλιώς οι προγραμματιστές θα αγκώνουν και παραπονιούνται. Και υπάρχει και άλλες τεχνικές οι οποίες λένε ότι δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να κάνω κάτι, αλλά θα το κάνω έτσι κι αλλιώς, ελπίζοντας, ποντάροντας το ότι θα χρειαστεί αυτό που κάνω. Αν ποντάρω σωστά
τέλεια. Άμα δεν ποντάρω σωστά, τότε κάτι πρέπει να κάνω. Αλλά αν ο τρόπος, αν είμαι τυχερός και ποντάρω σωστά, αυτό είναι καλό. Έτσι. Οπότε η ιδέα του speculation της εργασίας, νομίζω είναι μία κάποια ελληνική ορολογία γι' αυτό, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και ένα αποτέλεσμα των προηγούμενων πολέμων είναι ότι ανεξάρτητα με το πώς κωδικοποιήσω το τι θέλω να κάνω σε εντολές, σε επίπεδο assembly, είτε σε σύνθετο είτε σε αυτοσυνθέτο, δεν είναι και πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να το κάνουμε σχετικά καλά. Εάν έχω μια καλή μικροαρχιτεκτονική, αυτό θα πάει καλά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του γιατί ισχύει αυτό. Αυτός είναι ο πρώτος σοβαρός επεξεργαστής της Intel. Δεν με ακούσετε να το λέω αυτό. Η πρώτη σοβαρή μικροαρχιτεκτονική της Intel. Η Intel έχει ένα περίεργο σύνολο εντολών που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή μικροαρχιτεκτονική, η οποία λέει ότι έχω σύνθετες εντολές. Εγώ ξέρω να εκτελώ πάρα πολύ καλά απλές εντολές. Πολύ ωραία. Θα πάρω μια σύνθετη εντολή, θα τη σπάσω κομματάκια, το καθένα από αυτά θα είναι απλό, και θα το βάλω σε αυτό το κουτί το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά να εκτελεί μικρά κομματάκια. Άρα δεν με πειράζει που έχω σύνθετες εντολές, θα κάνω κανένα δύο επίπεδα παραπάνω και έχω μια μηχανή, μια κυμαδομηχανή που εκτελεί πάρα πολύ γρήγορα μικρές εντολές. Μια χαρά. Και ουσιαστικά αυτό έκλεισε και το. Και τη συζήτηση σύνδεσης ή όχι το σύνδεσης εντολές, η απάντηση είναι περίπου το ίδιο. Έτσι. Αν το κάνεις αρκετά καλά, πολύ καλά. Ωραία, από αυτό το 95, μάλλον καλύψαμε το περισσότερο κοινό εδώ πέρα. Η ιδέα είναι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει ένα front-end το οποίο παίρνει κάτι που λέει το πρόγραμμα assembly ότι θέλει να κάνει και το σπάει σε κάτι άλλο που και αυτό λέει τι θέλω να κάνω. Έτσι. Μετέφρασα κάτι που ήταν σε επίπεδο εντολών assembly σε κάτι που πάλι μοιάζει με εντολές assembly, είναι λίγο χαμηλότερο επίπεδο, περίπου το ίδιο. Και αυτό πάμε να γίνεται αυτόματα και γρήγορα. Risk ops, οι εντολές γίνονται πολλά από δάφτα. Αυτό εδώ μοιάζει με τις απλές εντολές των άλλων αρχιτεκτονικών, οπότε το κουτί που εκτελεί εντολές είναι το ίδιο με τα καλύτερα από τα υπόλοιπα και άρα με κόστος αυτό εδώ την προεργασία, τα πράγματα δουλέψανε καταπληκτικά. Επίσης, η Intel είχε περισσότερα λεφτά και καλύτερη τεχνολογία, οπότε οι επεξεργαστές ήταν καλύτεροι και τώρα γι' αυτό έχουν περισσότεροι από εμάς Intel επεξεργαστές. Αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Αν εξαιρέσουμε τα κινητά, είναι αλήθεια. Αν βάλουμε και τα κινητά, δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, και ένας από τους βασικούς παράγοντες εδώ πέρα είναι η εικασία, ότι πρέπει να μπορώ να ποντάρω ότι κάτι θα μου είναι χρήσιμο με πολύ καλή ακρίβεια. Αν δεν είχα τέτοιους μηχανισμούς, αυτά εδώ θα δουλεύω. Αλλά επειδή υπάρχουν τρόποι να ποντάρω τι θα γίνει στο. Να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον με μεγάλη ακρίβεια, τα πράγματα είναι καλά. Και αυτό μας φαίνει κάπου πιο κοντά στο τώρα, ότι πλέον τα πράγματα είναι παράλληλα. Υπάρχουν threads, έχω πάρα πολλά threads, έχω multi-threading, έχω συμπληρώνω multi-threading. Γιατί? Γιατί ο ευκολότερος τρόπος να. Η επιδόση εξαρτάται από δύο πράγματα, latency και bandwidth. Εάν μικρύνω το latency, το bandwidth θα ανεβαίνει. Εάν δεν μικρύνω το latency και κάνω πολλά πράγματα παράλληλα, το bandwidth θα ανεβαίνει. Το δεύτερο είναι πιο εύκολο από το πρώτο. Υπάρχουν, για να μικρύνω το latency πρέπει να κάνω τα πράγματα πιο αποδοτικά. Εάν τα έχω κάνει ήδη αποδοτικά, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά μένω παραλληλισμός. Και όλα αυτά εδώ αφορούν παραλληλισμό. Ωραία, τώρα. Στο χρόνο λοιπόν είχαμε δει εκείνο το διαγραμματάκι. Αυτό εδώ αφορά μόνο επεξεργαστές της Intel και δείχνει το αριθμό τρανζίστορ, εκθετική αύξηση, τη συχνότητα λειτουργίας, αύξηση, αύξηση, αύξηση και αυτό εδώ το 2005, μια σταθεροποίηση της συχνότητας, κατανάλωση του κάθε επεξεργαστή, η οποία ήταν κάπου λίγα βάτ, ένα βάτ ξέρω εγώ εδώ πέρα και καμιά εκατοστή εδώ πέρα, και μια σταθεροποίηση και το επιδόσεις, instruction level παραλληλισμός σε επίπεδο εντολές που μπορώ να βρω, που εντάξει μπορούσα να, με διάφορες τεχνικές να βγάλω κάτι και δεν μπορώ να το κάνω πάρα πολύ. Αυτή εδώ η ίσια γραμμή δεν μου πολύ αρέσει. Έτσι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αύξηση. Αυτό είναι πρακτικά το ίδιο γράφημα, αλλά όχι μόνο για Intel γενικότερα. Τα τρανζίστορ εκθετικά. Η μπλε γραμμή εδώ πέρα είναι το single thread performance. Τρέχω ένα πρόγραμμα, πόσο γρήγορα πάει. Δεν έκανα τίποτα, απλά το έτρεχα σε άλλο υπολογιστή και οι επιδόσεις γίνονταν καλύτερες. Και πλέον αυτό δεν ισχύει. Η διακεκομένη γραμμή είναι πρόβλεψη, αλλά μπορεί να μην πέφτει, μπορεί να ανεβαίνει λίγο ή να μένει σταθερό. Δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Δεν υπάρχει. Αν περιμένω την επόμενη γενιά του επεξεργαστή, το πρόγραμμα δεν θα τρέξει πιο γρήγορα.
Αυτό είναι ένα θέμα. Η συχνότητα λειτουργίας έχει σταθεροποιηθεί επίσης, δεν ανεβαίνει. 2-3 GHz επεξεργαστές, κάπου εκεί πέρα, παραπάνω. Τα κυκλώματα που μπορώ να φτιάξω μπορούν να λειτουργήσουν σε 5-10 γίγα, κανένα πρόβλημα, αλλά δεν τα λειτουργώ τόσο γρήγορα. Η ισχύς του ολοκληρωμένου που έχει σταθεροποιηθεί και το τελευταίο που δεν ήταν στο προηγούμενο είναι ο αριθμός των πυρήνων για να επεξεργαστεί. Ήταν ένα μέχρι την αρχή του 2000 και τώρα είναι κάμποσο, έτσι, πάνω από 10 ενδεχομένως. Με τάσεις σταθεροποιητικές ή αυξητικές το συζητάμε. Άρα εδώ κάτι συνέβη. Και εδώ κάτι συνέβη. Ωραία. Και το πρόβλημα είναι η κατανάλωση, ισχύος. Η ισχύς είναι ανάλογη, η κατανάλωση ισχύος είναι ανάλογη τη τάση τροφοδοσίας, το τετράγωνο, επί τη συχνότητα. Έχω ένα πυρηνωτή, τον φορτίζω, πληρώνω ενέργεια, τον ξεφορτίζω, πληρώνω ενέργεια. Όσο πιο πολύ τον ξεφορτίζω και τον φορτίζω, τόσο πιο πολύ ενέργεια πληρώνω. Και η ενέργεια να τον φορτίζω είναι ανάλογη με την τάση σε αυτό το πυκνωτή. Τελείως αφαιρετικά. Βλέπω όλο το σπάκι σαν ένα πυκνωτή τίποτα. Οπότε αυτό είναι καταπληκτικό γιατί αν καταφέρω να μειώσω την τάση τροφοδοσίας, τα κέρδη είναι στο τετράγωνο. Άρα μπορώ, ξέρω και εγώ, να μειώσω την τάση τροφοδοσίας για να αυξήσω την συχνότητα. Ή μπορώ να μειώσω την τάση τροφοδοσίας για να έχω μικρότερη κατανάλωση. Οτιδήποτε. Και υπάρχει κάποιο όριο και αυτό το όριο έχει να κάνει με ποια είναι η χρήση. Δηλαδή, μια φορητή συσκευή δεν πρέπει να είναι πάνω από μερικά βατ, γιατί αλλιώς ζεσταίνεται πάρα πολύ, δεν υπάρχουν ψύκτρες, δεν υπάρχει ανεμιστηράκι, δεν υπάρχει τίποτα. Επίσης, καταναλώνει την ισχύ, τραβάει την ισχύ από την μπαταρία. Η μπαταρία δεν αρέσκεται στο να δίνει μεγάλα ρεύματα. Πέρα από τη συνολική ενέργεια. Άλλο ισχύς, άλλο ενέργεια. Έτσι. Φαντάζομαι το πρόβλημα. Φορητές συσκευές, λάπτοπς, μερικές δεκάδες βατ. Αν είναι παραπάνω από δάχτυλο, ζεσταίνονται και δεν μας αρέσει. Συν το ότι τραβάνε ενέργεια από μια μπαταρία. Οι κλασικοί υπολογιστές είναι συνδεμένοι στην πρίζα, άρα δεν μας πειράζει, δεν υπάρχει μπαταρία. Το βασικό του πρόβλημα είναι το πώς θα τους ψήξω. Υπάρχει μια ψύχτρα, υπάρχει ένας ανεμιστήρας. Με φυσική ροή αέρα δεν μπορώ να φτάσω ούτε στα 100 βατ. Με ανεμιστήρα μπορώ να φτάσω στα λίγο παραπάνω από 100 βατ. Και προς τα πάνω τα θέματα είναι όσο θέλω, αν έχω ένα υπερβολιστή, αυτό είναι πολλά μεγαβάτ, οτιδήποτε. Όταν είναι πολλά τα μεγαβάτ, το κόστος του ηλεκτρισμού αρχίζει να γίνεται σημαντικό. Εμβόλυμα, αν έχω μια GPU, οι πρέπουσες GPU 100 με 200 βατ κατανάλωση, αν είναι οι πολύ δυνατές είναι καμιά 300 βατ, αν έχω δύο αποδάφτες, μιλάμε για... Τέλος πάντων, αυτό το νούμερο είναι μεγαλύτερο από εκείνο, δηλαδή οι GPU καταναλώνουν πολύ περισσότερο ενέργεια. Άρα πρέπει να της δώσω τροφοδοσία, να την ψήξω και όλα αυτά τα καλά. Αυτό εδώ το όριο δεν έχει να κάνει με τη τεχνολογία που παράγω στους υπολογιστές, έχει να κάνει με τη τεχνολογία που ψήγω στους υπολογιστές, το οποίο είναι θερμοδυναμική και δεν πολύ αλλάζει. Ωραία, οπότε αυτό είναι κακό όριο. Οπότε ξαναγυρνάμε λίγο στις κινητήριες δυνάμεις της αρχιτονικής. Ο νόμος του Μουρ εξακολουθεί να ισχύει, έχει βραδυνθεί λίγο, εξακολουθούμε να έχουμε περισσότερα τρανζίστορ κάθε τόσα χρόνια. Απλά είναι λίγο πιο αργά και υπάρχει και ο παρατήρηση του κ. Ντενάρτ, του Ντενάρτ Σκέιλινγκ, το οποίο έλεγε ότι τα τρανζίστορ γίνονται πιο αποδοτικά. Η απάντηση είναι ότι χάσαμε. Τα τρανζίστορ δεν γίνονται πλέον πιο αποδοτικά. Άρα θα έχω περισσότερα από αυτά, γιατί αυτός εδώ ο κύριος εξακολουθεί να ισχύει, αλλά δεν θα είναι τόσο αποδοτικά. Οπότε αν έχω πολλά από αυτά και τα χρησιμοποιώ, η κατανάλωση ανεβαίνει. Δεν μένει σταθερή. Τα επόμενα κακά νέα είναι ότι δεν μπορώ πια να κατεβάσω την τάση τροφοδοσίας. Ο άλλος τρόπος για να γλιτώσω ενέργεια, για να γλιτώσω ισχύ, ήταν να ρίξω την τάση τροφοδοσίας. Έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά χαμηλό βολτ, κάτω από ένα βολτ, 5,8 ή κάτι τέτοιο. Οπότε η παρατήρηση είναι ότι αυτό, σε συνδυασμό με αυτό, μου λέει ότι η κατανάλωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ωραία. Οπότε έχω περισσότερα τρανζίστορ, δεν μπορώ να τα τρέξω πιο γρήγορα. Οπότε θα κάνω περισσότερα από δάχτυλα, θα κάνω πολλούς πυρήνες. Θα χρησιμοποιήσω παραλυσμό. Αλλιώς, αν φτιάξω περισσότερα τρανζίστορ, απλά δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όλα μαζί ταυτόχρονα. Και κάπου εκεί πέρα, στο 2000, ξεκινάει η εποχή των multi-core, η οποία θα ισχύει για όσο μέλλον μπορώ να δω εγώ, τέλος πάντων. Οπότε, παρετούμαστε από το να κάνουμε τα προγράμματά μας να τρέχουν πιο γρήγορα. Ένα πρόγραμμα θα τρέχει το ίδιο γρήγορα, απλά θα τρέχει πολλά από δάχτυλα.
Και έχουμε από ένα πυρήνα, δύο, τέσσερις, έξι, εκατοντάδες, δεκάδες εκατοντάδες σε ένα ολοκληρωμένο μπορώ, έτσι. Μπορούσα να βάλω 8 πυρήνες σε ένα ολοκληρωμένο το 2005 και τώρα έχω πολύ περισσότερα τρανζίστορα, αν θέλω να φτιάξω πολλά μπορώ. Η όλη ιδέα λοιπόν είναι ότι θα χρησιμοποιήσω παραλληλισμό για να κοιτάξω το throughput και αν θέλω γρήγορη εκτέλεση εφαρμογών θα πρέπει αυτές οι εφαρμογές να είναι παράλληλες. Οπότε θα πρέπει να γράψω παράλληλα προγράμματα. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Έχει παραπάνω δουλειά από να γράψω κανονικά προγράμματα. Να γράψω παράλληλα προγράμματα. Ωραία. Και βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου έχουμε φτάσει τα όρια στην κατανάλωση ισχύως, έχουμε φτάσει τα όρια στη συχνότητα λειτουργίας και έχουμε παραπάνω τρανζίστορ. Τι πρέπει να κάνω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω αποδοτικά τους υπολογισμούς. Εάν δεν κάνω αποδοτικά τους υπολογισμούς, θα ξεπεράσω το όριο, δεν γίνεται. Έτσι. Δεν μπορώ να τους κάνω γρήγορα γιατί αυτό είναι σταθερό. Αν τους κάνω πιο αποδοτικά, αν για κάθε υπολογισμό χρειάζομαι λιγότερη ισχύ, αυτό είναι καλό. Με τρανζίστορ τα οποία δεν είναι πιο αποδοτικά. Έτσι. Η αποδοτικότητα του τρανζίστορ έχει φτάσει στα όρια τους. Οπότε η ιδέα είναι, έχω κάποια ηλεκτρονική, έχει διάφορα κομμάτια. Κάποια από αυτά καταναλώνουν πολύ ενέργεια, κάποια όχι. Άρα μπορώ να αρχίσω να δίνω πλέον αυτά που θα κάνει, γιατί τότε που τα έκανα είχα πολύ ενέργεια, είχα πολύ συχνότητα. Τώρα δεν έχω πια. Έτσι. Άρα μπορώ να έχω πολλά μικρότερα, πολλά απλούστερα πράγματα για να κάνω τη δουλειά μου. Και αυτός είναι ένας επεξεργαστής της Intel, ο οποίος έχει χτίσει πάρα πολλά από τον αμέσως προηγούμενο και είναι πολύ πολύ πιο αποδοτικός από πλευράς ενέργειας, είναι ο Atom. Προφανώς αυτός δεν είναι ένας γρήγορος επεξεργαστής, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αργός. Κάνει δουλειά. Οπότε γυρίσαμε πίσω κάποια βήματα με μια κριτική ματιά στο τι από όλα αυτά που έχουμε κάνει είναι αποδοτικό από πλευράς ενέργειας και τι όχι. Εάν θες επιδόσεις, αυτός εδώ δεν είναι η σωστή. Αυτή εδώ δεν είναι η σωστή προσέγγιση, γιατί αυτό δεν είναι πάρα πολύ γρήγορο, αλλά είναι πολύ καλύτερο αποδοτικά. Οπότε είναι ένα καλό design point. Όχι το κατάλληλο ίσως, αλλά καλό. Και μια και μιλάμε για αποδοτικότητα, η όλη ιδέα μέχρι τώρα ήταν ότι έχω μικροεπεξεργαστές γενικού σκοπού. Γράφω ένα πρόγραμμα, κάνει το υπολογισμό θέλω, δουλεύει γιατί για όλο τον κόσμο. Έτσι. Αν μετρήσω λοιπόν την αποδοτικότητα για αυτή την επεξεργασία και τη συγκρίνω με την αποδοτικότητα προγραμματιζόμενων συστημάτων, τα DSPs είναι επεξεργαστές βελτιστοποιημένοι για να κάνουν αρθμητικές πράξεις, φίλτρα και τέτοια πράγματα. Εάν λοιπόν τρέξω αλγορίθμους, τέτοιους αλγορίθμους σε DSP και σε επεξεργαστές γενικού σκοπού, η αποδοτικότητά τους είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Δεν μπορώ να κάνω τα πάντα, δεν μπορώ να γράψω αποδοτικά το λειτουργικό Linux σε ένα DSP που μπορώ σε ένα τέτοιο επεξεργαστή, αλλά αν κάνω φίλτρα, αυτό εδώ είναι πολύ καλύτερο αποδοτικά από το άλλο. Επίσης, αν κάνω ένα AZI, ένα κύκλωμα το οποίο κάνει μόνο μία δουλειά, αυτή η δουλειά θα την κάνει εξαιρετικά, αλλά δεν είναι προγραμματιζόμενο, θα κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Πόσο καλά κάνει τη δουλειά του αυτό, άλλες δύο τάξεις σε σχέση με τα DSP ή τρεις τάξεις σε σχέση με τον επεξεργαστή γενικού σκοπού. Αυτό τι μας λέει, ότι αν έχω ένα συγκεκριμένο budget από ενέργεια, τρανζίστορ ή οτιδήποτε, όσο πιο πολύ είμαι προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι, όσο πιο πολύ είμαι προς εκείνη την κατεύθυνση, τόσο λιγότερο αποδοτικό θα είμαι. Και το πολύ και το λίγο έχει διαφορά τρεις τάξεις μεγέθους. Δεν αμελητεύει διαφορά. Αυτή η μελέτη έχει γίνει με παρόμοια τεχνολογία υλοποίησης, άρα ουσιαστικά αυτή είναι η τιμή, το κόστος του να πάω από την πλήρη γενικότητα, από τον μικροεπεξεργαστή, σε κάτι που είναι προγραμματιζόμενο αλλά πιο εξειδικευμένο και σε κάτι που είναι τελείως εξειδικευμένο. Άρα έχει έννοια να προσπαθήσω να κάνω πράγματα εξειδικευμένα. Οπότε, τι σημαίνει αυτό. Ξανά λοιπόν είμαστε στη φάση που έχουμε τρανζίστορ, δεν είναι πιο γρήγορα και τα τελευταία νέα είναι ότι ναι, έχω περισσότερα τρανζίστορ, αλλά μέχρι τώρα τα περισσότερα τρανζίστορ μου κοστούσαν λιγότερα. Οπότε το τσιπάκι ως μονάδα δεν αυξανόταν σε κόστος. Για πρώτη φορά είμαστε οριακά στο να ανεβαίνει το κόστος του κάθε τρανζίστορ. Οπότε δεν είναι προφανές ότι θα θέλουμε να έχουμε πάρα πολλά τρανζίστορ στο μέλλον. Αλλά ακόμα είμαστε οριακά σε αυτό. Ωραία. Και η όλη ιδέα είναι ότι πρέπει να κάνουμε εξειδίκευση με επιτάχυνση συγκεκριμένων συναρτήσεων οι οποίες είναι χρήσιμες,
πολύ συχνές, σε επίπεδο συστήματος κλπ. Τώρα, η εξειδίκευση, το customization, είναι πολύ αποτελεσματική λύση και έχουμε αποδάφτω. Σε αυτή εδώ τη γραφική παράσταση έχουμε το γενικό και το ειδικό. Και μας αρέσει το γενικό γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχήσω για το τι θέλω να κάνω. Ό,τι και να θέλω να κάνω γίνεται εδώ πέρα. Μπορώ να έχω γενικότητα και αποδοτικότητα ταυτόχρονα. Η απάντηση είναι ναι, με ετερογένεια. Όπου ετερογένεια σημαίνει κουτιά που είναι διαφορετικά παραμετροποιημένα, σχεδιασμένα, ώστε να κάνουν κάτι καλύτερα. Για να είναι και διαφανή προς το χρήστη, ήρθατε με ένα εκτελέσιμο και δεν χρειάζεται να το πετάξετε και να φτιάξετε ένα άλλο για να τρέξει, μία επιλογή είναι αυτό που λέγεται ετερογένεια εντός της ίδιας αρχιτεκτονικής εντολών. Ένα παράδειγμα είναι το Big Little της ARM, το οποίο λέει ότι εσύ έχεις ένα πρόγραμμα που θες να εκτελέσεις, αν αυτό το πρόγραμμα, αν αυτή η εφαρμογή θέλει να κάνει πολλές πράξεις, χρειάζεται ένα γρήγορο επεξεργαστή για να κάνει αυτές τις πολλές πράξεις γρήγορα. Αν αυτό το πρόγραμμα θέλει απλά να κοιτάει κάτι περιοδικά, μπας και ο χρήστης πατήσει ένα κουμπί, ξέρω κι εγώ, μπορεί να τρέξει ένα μεγάλο γρήγορο πυρήνα, αλλά από αυτό δεν κάνει και τίποτα, θα μπορούσε να τρέξει ένα μικρό πυρήνα. Οπότε αυτή εδώ είναι η αρχιτεκτονική, επειδή αναφέρεται σε κινητά, είναι ένα σύστημα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, θέλουμε να κοιτάξουμε μόνο αυτά τα δύο, αυτό το κομμάτι του επεξεργαστή. Εδώ έχω δύο μεγαλούτσικους πυρήνες και εδώ έχω τέσσερις μικρούτσικους πυρήνες. Οπότε όταν εγώ έχω μία βαριά δουλειά, θα την τρέξω εδώ, αυτός εδώ τρέχει γρήγορα. Όταν έχω μία ελαφριά δουλειά, θα την τρέξω εδώ πέρα, αυτός είναι μικρός. Και αυτό μπορεί να έχω μία δουλειά η οποία μερικές φορές τρέχει εδώ, μερικές φορές τρέχει εκεί, γιατί αυτοί εδώ οι δύο βλέπουν τους ίδιους καταχωρητές, βλέπουν τα ίδια δεδομένα. Έτσι. Δεν ξέρω εγώ σε ποιο επεξεργαστή εκτελείται η δικιά μου δουλειά. Κάπου εκτελείται και βγάζει σωστά αποτελέσματα. Και αυτό εδώ είναι το ποσοστό, πόσο καλά δουλεύει. Το μπλε είναι για τον επεξεργαστή, πόση λιγότερη κατανάλωση έχει σε επίπεδο επεξεργαστή. Το κόκκινο είναι σε επίπεδο συστήματος, γιατί αυτό είναι ένα σύστημα chip. Έτσι, οπότε μπορώ να κουνώντας τις δουλειές που έχω να κάνω από το μικρό στο μεγάλο όταν θέλω ταχύτητα, στο μικρό όταν θέλω οικονομία, μπορώ να γλιτώσω κάτι της τάξης του 30% στο σύστημα και κάτι της τάξης του 50% και 70% στον υπολογισμό. Έτσι. Και όλη αυτή η δουλειά γίνεται για να τρέχουμε Angry Birds. Ωραία. Όχι μόνο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το καλό με αυτή την προσέγγιση είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Έχω ένα πρόγραμμα, του λέω τρέχτο, το σύστημα το κάνει. Έτσι, ο προγραμματιστής δεν ξέρει τίποτα και χαίρεται πάρα πολύ γιατί δεν χρειάζεται να κάνει παραπάνω προσπάθεια. Δεν υπάρχει τίποτα να μάθω. Αυτό είναι αυτό που λέμε evolutionary, εξελικτικό. Αλλά, τέλος πάντων, αν είχα ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση, αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Θέλω να κάνω encryption, θέλω να κάνω επεξεργασία multimedia, video encoding, decoding κλπ, graphics. Οπότε αυτά θα μπορούσα να τα κάνω με ένα εξειδικευμένο τρόπο και όχι με γενικές εντολές η μία μετά την άλλη και έχω ακόμα περισσότερο. Προσπαθώ να πάω λοιπόν προς το τελευταίο κομμάτι, το οποίο ήταν τρεις τάξεις μεγέθους σε επιδόσεις από το γενικό σκοπό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να το κάνω με τον Κασμά, ο προγραμματιστής να ξέρει όλα τα διαφορετικά κομμάτια του συστήματος, να ξέρει τι πρέπει να κάνει στο καθένα, να ξέρει πώς να χωρίσει τη δουλειά του, να ξέρει και άλλα πράγματα και τελικά να κάνει ένα πρόγραμμα για να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Κουράστηκα να το λέω, όχι να το κάνω κιόλας. Ή να έχουμε εργαλεία τα οποία θα το κάνουμε για μας. Έξυπνα εργαλεία, έξυπνους κομπάιλερς, οι οποίοι θα μπορούν να χωρίσουν το πρόγραμμα και να στείλουν αν ταιριάζει με το κουτί Α να το στείλουν στο Α, αν ταιριάζει με το κουτί Β να το στείλουν, στο κουτί Β. Η γλώσσα του προγραμματισμού που χρησιμοποιώ θα ήταν καλό να καταλαβαίνουν ή να ταιριάζουν για αυτή τη δουλειά. Μπορώ να έχω βιβλιοθήκες, τις οποίες απλά καλώ μια βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκη αποφασίζει σε ποιο κομμάτι του επεξεργαστή θα εκτελεστεί. Αυτό είναι βολικό, δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα. Το έκρυψα, έκρυψα την πολυπλοκότητα. Δεν είναι αυτόματο, κάποιος έχει γράψει τη βιβλιοθήκη. Αυτός που έχει γράψει τη βιβλιοθήκη έχει μάθει όλα τα κομμάτια του συστήματος και έχει κάνει τη δουλειά, τουλάχιστον δεν είμαι εγώ αυτός. Και υπάρχει μια μεγάλη γενική συζήτηση για κάτι που λέγεται domain specific, δηλαδή αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο set εφαρμογών, για αυτές τις εφαρμογές μπορώ να έχω μια γενική λύση. Έτσι, κάνω βάση δεδομένων. Μπορώ να έχω μια λύση που δουλεύει καλά για βάση δεδομένων και όχι καλά για επιστημονικό υπολογισμό ή ανάποδα.
έτσι. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια εδώ πέρα, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματιστής θα πρέπει να μάθει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά και υπάρχει μια αντίσταση σε αυτό γενικότερα, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, τώρα, αυτό δεν είναι τυχαίο παράδειγμα, δεν είναι στον αέρα. Υπάρχουν αυτά συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν δουλέψει έτσι. Το ένα από αυτά είναι GPUs. GPUs λοιπόν είναι ένα κουτί μες στον επεξεργαστή, μες στον υπολογιστή, το οποίο προγραμματίζεται με διαφορετικό τρόπο από ότι ο υπόλοιπος υπολογιστής. Έτσι, το καλό είναι ότι υπάρχουν παντού, είναι τεράστια, είναι πολύ παράλληλα. Δουλεύουν καταπληκτικά για μερικές εφαρμογές και δεν δουλεύουν καθόλου καλά για άλλες. Και η βασική τους ιδέα είναι ότι έχουν πάρα πολλές μικρές μονάδες υπολογισμών. Όλες οι μονάδες υπολογισμού κάνουν το ίδιο πράγμα, άρα δεν χρειάζεται να σκεφτώ πολύ. Όλες οι μονάδες πάνε μαζί στη μνήμη. Έχω πολύ bandwidth και αν είμαι τυχερός και πάνε στα σωστά σημεία στη μνήμη, αυτό είναι καταπληκτικό. Και οποτεδήποτε θέλω να σκεφτώ και να κάνω κάτι με βάση ένα αποτέλεσμα, αυτό είναι εξαιρετικά κακό και ακριβό και δεν θέλω να σκέφτω. Έτσι, ξεκινάω, κάνω κάτι, οδοστρωτήρας. Η τελευταία GPU της Nvidia, η Volta, έχει μερικές, κάπως χιλιάδες, πάνω από 5.000 κουτάκια που κάνουν πράξεις, συν 600 τόσα tensor cores. Θα πούμε κάτι για αυτά αργότερα. Το bandwidth της μνήμης είναι 512 GB per second, το οποίο είναι μια τάξη μεγέθους σχεδόν μεγαλύτερο από το προηγούμενο και μπορεί να βγάλει αυτό το ένα τσιπάκι μέχρι 30 teraflops σε μισή ακρίβεια. Double precision είναι WCC, κινητή υποδιαστολή διπλής ακρίβειας, κινητή υποδιαστολή απλής ακρίβειας. Υπάρχει λοιπόν ένα κινητή υποδιαστολή μισής ακρίβειας που είναι floating point σε 16 bits. Το μάθατε και αυτό. 20 δισεκατομμύρια τρανζίστορ, 300 βατ. Η GPU καίει πολύ περισσότερο από ότι ο υπολογιστής στην οποία είναι μέσα. Ωραία. Αν θέλουμε, την έχουμε. Και αυτό είναι, αναρωτιέμαι πόσοι από εσάς θα καταλάβετε ποια ταινία είναι αυτό. We break for nobody. Αυτό πηγαίνει ευθεία. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Αν πηγαίνει ευθεία, δουλεύει καταπληκτικά. Αν του πεις να στρίψει, έχουμε κάποια θεματάκια. Η γενική δομή είναι κάπως έτσι. Υπάρχει κάπου μνήμη, υπάρχουν κάπου τα προγράμματα και υπάρχουν ένα μάτσο πυρήνες οι οποίοι κάνουν όλο το ίδιο πράγμα. Έτσι, η όλη ιδέα είναι ότι πάρα πολλοί κάνουν το ίδιο πράγμα και άρα δεν χρειάζεται να σκεφτώ πάρα πολύ και άρα το πράγμα πάει σχετικά γρήγορα. Έτσι, αν λοιπόν εγώ μπορώ να βρω μια στην εφαρμογή μου πολύ παραλληλισμό, να το σπάσω σε πάρα πολλά παράλληλα threads τα οποία κάνουν το ίδιο πράγμα συνέχεια, τα πράγματα είναι μια χαρά. Ο προγραμματισμός γίνεται σε κούντα, σε μια γλώσσα, τέλος πάντων, μια επέκταση της C. Είναι σχετικά λογικό. Αν ξέρεις να γράψεις παράλληλα προγράμματα, το να γράψεις κούντα είναι λογικό. Δεν είναι παράλογο. Είναι πολύ πιο δύσκολο το να γράψεις σειριακά προγράμματα, γιατί τα παράλληλα είναι πιο ακριβά. Είναι πιο δύσκολο. Ωραία. Τώρα, τα προβλήματα που έχει η χρήση του GPU είναι το ένα ότι πρέπει να γράψω σε αυτή την περίεργη γλώσσα. Και υπάρχουν και παρόμοια το σε ένα άλλο framework το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει GPU και όχι μόνο. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι άλλα πράγματα κάνω στον επεξεργαστή, άλλα πράγματα κάνω στο GPU. Για να χρησιμοποιήσω το GPU πρέπει να του πω: ορίστε τα δεδομένα, ορίστε και ένα πρόγραμμα κάνει κάτι, δώσ' μου τα δεδομένα να τα πάρω πίσω στον επεξεργαστή. Είναι σαν να προγραμματίζω ένα σύστημα με δύο μισά. Δεν είναι πλήρως ενσωματωμένο. Δεν έχω τα δεδομένα μου τα οποία τα επεξεργάζομαι είτε από τον επεξεργαστή είτε από το GPU. Οπότε το μέλλον για GPUs είναι το να συγκλίνουν με τη CPU και να μπορούν να βλέπουν την ίδια μνήμη, εικονική μνήμη για τα δύο. Να γίνεται αυτόματα η μεταφορά, να υπάρχουν κάσεις έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνει ο προγραμματιστής τη μεταφορά ή το εργαλείο να κάνει, να μην χρειάζεται να γίνει μεταφορά από τη μία μνήμη στην άλλη για να γίνει επεξεργασία. Αυτό δεν είναι προφανές γιατί ένας από τους λόγους που έχουν τη δική τους μνήμη είναι για να έχει το πολύ το μεγάλο bandwidth. Οπότε υπάρχουν δύο φυσικές μνήμες στο σύστημα, μία που είναι με την GPU και μία που δεν είναι με την GPU. Οπότε προφανώς εκεί πέρα υπάρχει ένα θεματάκι. Αλλά τέλος πάντων η όλη κατεύθυνση είναι ότι η GPU γίνεται όλο ένα και πιο προγραμματιζόμενη και μοιάζει πιο πολύ με CPU. Και η ερώτηση είναι, μπορεί να είναι πολύ ευέλικτη και επίσης αποδοτική. Αυτή είναι μία κατεύθυνση.
αυτή εδώ είναι μια προσέγγιση με πολλαπλούς πυρήνες, αλλά ας την περάσουμε λίγο, γιατί ας πω ότι θα πω μόνο 10 λεπτά ακόμα και καμία ερώτηση. Είπα κάτι για tensor units στην GPU της NVIDIA. TPUs, tensor process unit της Google. Η Google και διάφορες άλλες εταιρείες κάνουν πάρα πολύ μηχανική μάθηση. Αυτό είναι AI, αλλά δεν είναι όλο το AI μηχανική μάθηση. Μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση είναι πολύ συγκεκριμένη και τη χρησιμοποιούν για να επεξεργαστούν και να καταλάβουν πράγματα σε εικόνες, σε ήχο, σε κείμενα κλπ. Για αυτές τις εφαρμογές που είναι πολύ σημαντικές για την Google και την Microsoft κλπ, αυτές οι τεχνικές είναι πάρα πολύ καλές και βασικά καταλήγουν σε πολλαπλασιασμό πινάκων με δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι κλειδίσπο διαστολής ή ακέραια, μπορεί να έχουν λιγότερα ή περισσότερα bits, ακρίβειας κλπ. Οπότε η ιδέα είναι ότι η αποδοτικότητα αυτής της πράξης γενικού σκοπού επεξεργαστές δεν είναι καταπληκτικές, οπότε αν φτιάξουμε ένα custom ASIC, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να κάνει τέτοιου είδους πράξεις, θα είναι πολύ πιο αποδοτικό. Οπότε τα TPUs της Google, δεύτερη έκδοση πλέον, χρησιμοποιούν την TensorFlow, μια γλώσσα, ένα framework τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να παράγει και το λογισμικό το οποίο τρέχει από μόνο του σε οποιοδήποτε επεξεργαστή και άρα μπορείς να δοκιμάσεις τον κώδικα σου και μπορεί επίσης να κάνει map και σε το custom ASIC του TPU στο cluster της Google και η απόδοση software σε σχέση με accelerated software είναι 83 φορές που είναι κοντά στο 2 τάξη μεγέθους, 3 τάξη μεγέθους είχαμε πει, έτσι, υπάρχει κάποιο περιθώριο ακόμα σε σχέση με τον επεξεργαστή, εντυπωσιακά πιο αποδοτικό. Πώς μοιάζει ένα τέτοιο τσιπάκι, υπάρχει ένα τεράστιο μια τεράστια μονάδα που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι πολλαπλασιασμούς πινάκων. Υπάρχουν μνήμη, διεπαφή με άλλη μνήμη και κάποιος έλεγχος για να κάνει αυτό το πράγμα πολλαπλασιασμούς πινάκων. Η σύντομη, ίσως αφαιρετική προσέγγιση για τη μηχανική, για accelerators, για μηχανική μάθηση είναι πώς κάνω πολλαπλασιασμό πινάκων πολύ γρήγορα, πολύ αποδοτικά. Και αν το κάνω καλά, είναι καταπληκτικό. Τώρα, αυτή ήταν μία προσέγγιση ASIC. Ωραία. Αυτό το θεωρούμε προγραμματιζόμενο ή όχι τόσο προγραμματιζόμενο. Η απάντηση είναι ντε μη. Δηλαδή, αυτό κάνει προγραμματιζόμενους πολλαπλασιασμούς πινάκων. Έτσι, άρα, αν εσύ θες να κάνεις πολλαπλασιασμούς πινάκων έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, θα κάνει αυτά όλα εδώ πέρα. Αν θες να κάνεις κάτι που δεν είναι πολλαπλασιασμούς πινάκων, η απάντηση είναι όχι. Άρα, αυτό εδώ δεν είναι αυτόνομο, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι όπως τα DSPs. Τώρα, θα ήθελα να έχω πραγματικά κυκλώματα για να κάνω κάτι, τα πραγματικά κυκλώματα δεν είναι προγραμματιζόμενα, είναι σταθερά. Η αναδιατασσόμενη λογική έχει το χαρακτηριστικό ότι μεν είναι τύπου hardware, μπορώ να προγραμματίσω οποιαδήποτε λογική συνάρτηση θέλω πάνω σε αυτήν, αλλά είναι προγραμματιζόμενη. Μπορώ να επαναπρογραμματίσω μία λογική συνάρτηση πάνω σε αυτήν. Οπότε υπόσχεται ότι θα είναι όχι τόσο αποδοτικά όσο τα ASIC, αλλά πολύ αποδοτικότερα από οποιαδήποτε προγραμματιζόμενη λύση. Γιατί φτιάχνω ένα κύκλωμα το οποίο γίνεται map σε μια τεχνολογία η οποία δεν είναι καλύτερη, αλλά εξακολουθεί να είναι hardware. Το κακό είναι ότι παράγω υλικό. Το υλικό δεν το παράγω με γλώσσα προγραμματισμού, σωστά. Περίπου. Μπορώ να γράψω γλώσσα περιγραφής υλικού, VSD, αξιοποιώ, οτιδήποτε, για να φτιάξω πύλες και να κάνει οτιδήποτε και να παράγω μια συγκεκριμένη σχεδίαση, τη βάζω σε μια FPGA και τώρα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και είναι μέχρι να την αλλάξω είναι σταθερή και βελτιστοποιημένη για αυτό που θέλω να κάνω. Έτσι, αν θέλω τώρα να αλλάξω αυτό που κάνω, μπορώ να την επαναπρογραμματίσω. Οπότε υπάρχει η ευελιξία, υπάρχει ο παραλυσμός, το hardware δουλεύει παράλληλα, όλες οι πύλες δουλεύουν ανεξάρτητα και μπορώ να έχω ανάλογα με την εφαρμογή πολύ καλές επιδόσεις και πολύ καλή κατανάλωση ενέργειας. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πρέπει να το προγραμματίσω και αυτό είναι υλικό. Η ιδέα είναι ότι το να χρησιμοποιήσω γλώσσα περιγραφής υλικού είναι μόνο για αυτούς που ξέρουν τέτοιο φρούτο. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν εργαλεία high-level σύνθεσης, αυτό είναι το HLS, το οποίο παίρνουν εσύ και προσπαθούν να βγάλουν hardware.
παίρνουν μια απλά δομημένη C ή παρόμοια γλώσσα και προσπαθούν να βγάλουν hardware. Και αν είναι αρκετά καλογραμμένη αυτή η C σύμφωνα με, με τις περιέργειες του εργαλείου, μπορεί να βγει hardware το οποίο να είναι αρκετά καλό. Μια άλλη κατεύθυνση είναι να έχω πάρα πολλά απλά, πάρα πολλούς απλούς δομικούς λίθους οι οποίοι είναι κάπως σχήμα. Ρικοφίγερμπολ αρέις λέγεται αυτό. Τα προγράμματα τι κάνουν, πάνε στη μνήμη για να διαβάσω δεδομένα και κάνω κάποιες πράξεις, προσθέσεις, αφαιρέσεις κλπ. Εάν έχω λοιπόν πάρα πολλά κουτάκια το οποίο το καθένα ξέρει να κάνει μόνο πράξεις, αυτό έχει πολύ παραλληλισμό. Εάν του στείλω αρκετά δεδομένα και διασυνδέσω αυτά μεταξύ τους με τον κατάλληλο τρόπο για να γίνεται η ακολουθία υπολογισμών που χρειάζεται, στην άλλη άκρη θα βγει το σωστό αποτέλεσμα. Το καθένα από αυτά είναι μικρό, μπορεί να δουλεύει αρκετά καλά. Και η όλη ερώτηση είναι, ωραία, πρέπει να το αρχικοποιήσω για να κάνει αυτό που θέλω, αλλά επίσης πρέπει να το ταΐσω με δεδομένα. Έτσι. Εάν έχω πολλές πράξεις, πολλαπλασιασμούς πινάκων, όπως ας πούμε στην μηχανική μάθηση, κάτι τέτοιο, συστολικά arrays, τέλος πάντων, επεξεργασίες, φίλτρα, εικόνας κλπ. Μια τέτοια δομή δουλεύει καταπληκτικά και έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και υπάρχει και το τελευταίο επίπεδο πολυπλοκότητας που λέει ότι θα φτιάξω αυτό που λέγεται data flow graph. Ένα γράφο το οποίο λέει ότι διαβάζω ένα δεδομένο, το χρησιμοποιώ αυτό μαζί με κάτι για να παράγω ένα επόμενο αποτέλεσμα και υπάρχει μια ακολουθία αποτελεσμάτων μεταξύ εισόδων και εξόδων. Έτσι. Θα φτιάξω λοιπόν υλικό που θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα βάλω κουτάκια που κάνουν αυτή την επεξεργασία, θα συνδέσω τα επόμενα κουτάκια που κάνουν αυτή την επεξεργασία και θα φτιάξω ένα τέτοιο πράγμα σε υλικό. Είτε κανονικό υλικό, ASIC, είτε προγραμματιζόμενο υλικό όπως FPGA. Έχοντας φτιάξει αυτό, ουσιαστικά όλα τα ενδιάμεσα κομμάτια αποθηκεύω σε προσωρινές μεταβλητές, τις οποίες τις διαβάζω αργότερα για να κάνω κάτι άλλο, έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει καμία προσωρινή μεταβλητή, υπάρχουν τα στοιχεία εισόδου τα αρχικά και τα στοιχεία εξόδου τα τελικά και όλα τα ενδιάμεσα είναι απλή επικοινωνία εντός του υλικού. Και αν κάνω κάτι τέτοιο, μπορώ να κάνω και πολλά αντίγραφα, αν μπορώ να τα ταΐζω όλα αυτά τα αντίγραφα με δεδομένα. Οπότε θα έχω την απόλυτα ελάχιστη καθυστέρηση, γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει παραλυσμό σε αυτόν τον άξονα, και την απόλυτη ελάχιστη καθυστέρηση και σε αυτόν τον άξονα, γιατί δεν έχω κανένα επιπλέον ενδιάμεσο βήμα. Έτσι. Και αυτό είναι αυτό που κάνουν προσεγγίσεις όπως η Maxeller, όπου προσπαθούν να κάνουν υπερυπολογιστές με PGAs. Προσπαθούν λοιπόν να κάνουν map μεγάλα τέτοια πράγματα, όπου τα κουτάκια μπορεί να είναι σύνδετες πράξεις, πράξεις και χρησιμοποιούν στο λίθιο, παράδειγμα. Και που έχουν και μεγάλο ισχυρό σύστημα μνήμης, ώστε να μπορούν να ταΐζουν με μεγάλο ρυθμό αυτές τις μηχανές data flow. Οπότε, με αρκετά καλή μνήμη και σύστημα I.O. για να διαβάζω δεδομένα, το κομμάτι της επεξεργασίας είναι αυτό το custom data flow και άρα είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Και πάλι για εφαρμογές στις οποίες ταιριάζει αυτό το μοντέλο, είναι πολύ αποδοτικό και από πλευράς ταχύτητας και από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι, και αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, στο εργαστήριο το κάνω. Ο προγραμματισμός αυτού του συστήματος είναι με μια περιορισμένη Java, την οποία την ονομάζουν Special Programming Language, γιατί πρέπει να δεν προγραμματίζεις βήματα όπως C, πρέπει να πεις ποια είναι η ακολουθία υπολογισμών και ουσιαστικά μετά πώς θα είσαι αυτό το πράγμα δεδομένα. Τελευταίο παράδειγμα, η Microsoft χρησιμοποιεί FPGA στο data center της, κάθε blade της Microsoft έχει και μία FPGA, και η ιδέα είναι ότι μπορούν να πάρουν κομμάτια των πραγμάτων που τρέχουν στο data center, το κύριο, το πρώτο που πήρανε είναι το sets, να βάζουν κομμάτια αυτού του υπολογιστή στην FPGA, οπότε κάποια πράγματα γίνονται σε λογισμικό στον επεξεργαστή, κάποια πράγματα γίνονται στην FPGA, custom κυκλώματα αποδοτικό. Και αυτή η γραφική παράσταση δείχνει την ταχύτητα που έχουν, το play είναι λογισμικό, το πορτοκαλί είναι λογισμικό με FPGA, επιταχυμένο λογισμικό. Ο οριζόντιος άξονας είναι η καθυστέρηση και ο κατακόρυφος άξονας είναι το bandwidth, το throughput του συστήματος. Έτσι, οπότε μικρότερη καθυστέρηση και μεγαλύτερο throughput προς τα εδώ είναι καλό και προς τα εκεί είναι κακό. Να. Οπότε το ότι προσθέσανε FPGA, τι τους έκανε, πήρε αυτή την καμπύλη και την μετέφερε πάνω και αριστερά,
εάν μητρήσουμε μόνο το πάνω, βλέπουν μια διαφορά της τάξης του 2 στο throughput. Ο συνδυασμός της χρήσης FPGA και επεξεργαστή διπλασίασε το throughput που είχε το data center. Αν το δούμε σε αυτόν τον άξονα, η προσθήκη FPGA μείωσε την καθυστέρηση για να βγάλουν τα αποτελέσματα κατά 30%. Δεδομένου ότι η δική του εφαρμογή είναι latency sensitive, πατάς το κουμπί για ένα query και αν αρχίσει να σου απαντήσει, λες, άργησε πάρα πολύ, θα φύγω, θα χρησιμοποιήσω άλλο search engine. Το πόσο γρήγορα η κατανομή του χρόνου απόκρισης είναι πολύ σημαντική και αυτό το 30% είναι ίσως για αυτούς πιο σημαντικό από αυτό. Αυτό εδώ τι σημαίνει, ότι θα έπρεπε να έχουν ένα σύστημα με διπλάσιο αριθμό κόμβων για να πετύχουν το διπλάσιο throughput. Αυτή η εφαρμογή είναι massively parallel. Αν είχαν παραπάνω υπολογιστές, θα είχαν καλύτερο throughput. Άρα εδώ αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μισά μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες είναι πιο ευχαριστημένοι. Και τα δύο είναι σημαντικά. Και τέλος πάντων, θα το περάσω και αυτό. Μία παρατήρηση είναι ότι πρώτον δεν φτιάχνουμε πια επεξεργαστές, αλλά φτιάχνουμε συστήματα. Ο επεξεργαστής που έχουν αυτά εδώ είναι ένα μεγάλο σύστημα το οποίο έχει όλα αυτά εδώ. Η Qualcomm, η οποία είναι εταιρεία που ξεκίνησε ως εταιρεία επικοινωνιών, πλέον κάνει hardware για κινητά κυρίως, αλλά όχι μόνο. Και τα συστήματα είναι πολύ σύνθετα και άρα η βελτιστοποίηση που ήταν μόνο μέσα στον επεξεργαστή τώρα πλέον αφορά όλο το σύστημα και όλες τις διαπαφές και πώς προγραμματίζω κλπ. Τελευταία γραφική παράσταση, η εξέλιξη στην τεχνολογία και η εξέλιξη στις επιδόσεις. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο βήμα αφορά το πόσο γρήγορα είναι τα κυκλώματα. Το φάνα, το φορ, delay, είναι η ταχύτητα των πυλών που μου δίνει η τεχνολογία και ήταν κάποια και ανεβαίνει εκθετικά, εκθετικός είναι αυτός ο άξονας. Το κόκκινο είναι οι τελικές επιδόσεις σε επίπεδο επεξεργασίας. Το δεύτερο κομμάτι, από το μπλε μέχρι το κόκκινο, αφορά το τι μπορεί να μας δώσει η αρχιτεκτονική, το πώς η όλη τεχνική της χρήσης της τεχνολογίας. Η τεχνολογία από μόνη της μου έχει δώσει αυτή την αύξηση. Από εδώ μέχρι εδώ η διαφορά έχει να κάνει με το πώς το χρησιμοποιώ, το πώς κάνω αρχιτεκτονική. Feature size, κάτι τι είναι αυτό? Το πλάτος του transistor, το λάμδα. Το κανάλι. Ναι. Μικρόμετρα. Είμαστε στα... Μικρόμετρα, ναι, όχι, είμαστε... 32 νανόμετρα. Νανόμετρα. Και λιγότερο, είναι κάπως παλιά η αυτή παράσταση. Ωραία, οπότε για μένα αυτό είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω, οπότε φαν. Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε λογισμικό, χρειάζεται να καταλαβαίνουμε υλικό, αρκετό από το καθένα, έτσι. Ο embedded programmer είναι κάποιος που γράφει λογισμικό για συστήματα τα οποία είναι λιγότερο γενικού σκοπού από τα desktop και άρα χρειάζεται να καταλαβαίνει τα διάφορα ενδιάμεσα κομμάτια του συστήματος. Αυτά εδώ για παράδειγμα. Άρα αυτό εδώ πρέπει να καταλαβαίνει και το software και το hardware καλά. Επειδή υπάρχει μια τέτοια που μπορούμε να βρούμε δουλειά στο αντικείμενο, η απάντηση είναι ναι. Το High Peak είναι μια ομάδα που αφορά embedded συστήματα, compilers και αρχιτεκτονική. Το 2014 υπήρχαν 14 δουλειές σε επίπεδο διδακτορικού. Χτες που πάτησα το κουμπάκι είναι 130 οι θέσεις που έχουν ανακοινώσει σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο για έρευνα και σπουδές. Οι FPGAs είναι πάρα πολύ ζητούνται, έχουν μεγάλη ζήτηση. Το AI, η χρήση Tensor κλπ. Έχει πάρα πολύ ζήτηση. Υπάρχουν τρεις δουλειές και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κανέναν από τους απόφοιτους του εργαστηρίου που δεν έχει δουλειά. Έτσι. Γενικά δεν ξέρω κανέναν από τους απόφοιτους του τμήματος που δεν έχει δουλειά. Αυτό κατ' επέκταση και του εργαστηρίου που δεν έχει δουλειά. Ωραία, οπότε μην ανησυχείτε γι' αυτό. Και το άλλο καλό είναι ότι η αρχιτεκτονική υπολογιστών σε οποιοδήποτε επίπεδο κολλάει καλά και με άλλα αντικείμενα. Η Qualcomm κάνει τηλεπικοινωνίες και υλικό και επεξεργαστές.
πάρα πολλές δουλειές ερευνητικές και όχι μόνο αφορούν την επιτάξη βάσεων δεδομένων με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αφορά το πώς φτιάχνω το σύστημα, όχι πώς φτιάχνω την εφαρμογή. Αυτές είναι χαμηλού επίπεδου δουλειές, πώς υλοποιώ μια βάση δεδομένων. Αποδοτικά γιατί η βάση δεδομένων θα τρέξει πάνω σε έναν επεξεργαστή και αν τον χρησιμοποιήσω καλύτερα αυτόν τον επεξεργαστή, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Ενέργεια, ταχύτητα, οτιδήποτε. Οπότε, αυτό οι αυτονομικοί υπολογιστών είναι το εργαλείο για να βγάζουμε επίδοση από την τεχνολογία. Πλέον το παιχνίδι είναι καθαρά στην αποδοτικότητα των υπολογισμών με εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές και προς το στο εγγύς μέλλον αυτό το παιχνίδι θα βλέπουμε ακόμα περισσότερο. Έτσι. Και χρειάζεται μια συνολική εικόνα για να το κάνουμε καλά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις. Ναι. Για το tensor processing και το tensor flow. Ναι. Αυτό είναι ειδικό hardware το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ ή ξέρω εγώ είναι διαθέσιμο κάπου και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Στο data center της Google δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό στο κοινό. Είναι ανοιχτό στο κοινό. Έχει μια λογική που παίρνει από το Amazon, μπορεί να πάρει. Ναι, ωραία. Ναι, και η Amazon πλέον έχει FPGAs, οπότε μπορεί να αγοράσει κύκλου και να τρέχει κάτι στο cloud της Amazon. Και δεν είναι κύκλο τη CPU με τη GPU. Να υποθέσω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 50 γίγα τα δεδομένα, άρα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να το τρέξει πάνω σε μια GPU, α πούμε, και είναι δυνατότητα να το δημιουργήσει από μνήμη για να δούμε πόσο μεγάλο δεν μπορεί να πάνε εκεί. Αυτέ τι πράξει τι κάνει. Έτσι, κάνει, α πούμε, εγώ κάνω προγραμματισμού με λάγο. Εντάξει, αλλά κάνω προγραμματισμού πολύ μεγάλο. GPU μέχρι που σηκώνει, ξέρει. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω, εγώ προσωπικά δεν έχω σχέση με GPU. Ότι 50 γίγα GPU δεν νομίζω να έχω ακούσει. Γύρω στα 8 με 10. Ναι. Μονοψήφια, μικρά διψήφια είναι τα μεγέθη μνημόνων που υπάρχουν. Αλλά μπορείς να τους σπάσεις κομμάτια. Δηλαδή όταν έχεις 2-4 GPU, ένα κλάστερ από κάμπο σε GPU, αν τους σπάσεις τους πίνακές σου, μετά θα έχει δουλειά. Αν χρειάζεται να επικοινωνούν αυτά τα πράγματα όμως, δηλαδή μήπως εκεί μετά η επικοινωνία με τον διαδικό του GPU σου κάνεις μια βάση. Ναι, χάνεις, αλλά δεν έχει καλή λύση. Και μια τελευταία ερώτηση, η κούντα. Είναι η μοναδική, ας πούμε, που μας αγοράζει ή έχει αναπτυχθεί εργαλεία για άλλα για προγραμματισμό. Κούντα είναι της Nvidia, η OpenCL είναι η ισοδύναμη της AMD, αν θυμάμαι καλά. Όχι, είναι το Chronos Group από πίσω, δηλαδή είναι όλες οι εταιρείες που όπως είναι το OpenGL, όπως είναι όλα αυτά τα... Νομίζω ότι βασικά η AMD ήταν η κυρίω... Ναι, οκ, εντάξει. Είναι ένα πιο open εργαλείο, η OpenCL. Τώρα υπάρχουν και άλλα, δηλαδή υπάρχει η SIP, ας πούμε, υπάρχουν και... Ποιος? SIP. Είναι σαν extension στη C, σαν να μην καταλαβαίνεις ότι γράφεις κάποιο... Ποια ήταν αυτή που είπες? SIP. Α, okay. Είναι όλα αυτά frameworks, ας πούμε, όπως και για το Apache μέσα και όλοι αυτοί που έχει επεκταθεί πλέον, δηλαδή μπορείς να το αποφύγεις το θέμα OpenCL. Αλλά μετά πρέπει να μυρίσεις τα νύχια σου για το πόσο καλά θα καταλάβει το εργαλείο που θες να κάνεις. Πόσο καλά είπαμε, ότι μπορείς να το αποφύγεις, αν θα κάνει μια γενική λύση, όχι ότι είναι απαραίτητα ή για δύο performance. Ωραία. Ναι, παραλλά οι compilers υπήρχαν πάντα που θα μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά από τον απλό κώδικα και να βγάλουν κάτι. Απλά αν το γράψεις εσύ, ξέρεις ακριβώς τι κάνει το σύστημα και θεωρητικά μπορεί να κάνεις καλύτερα αποτελέσματα. Με κόστος βέβαια προγραμματιστικό. Μας μίλησες κυρίως με έμφαση στην επεξεργασία, δεν μας είπες τι γίνεται με τη μνήμη και τι είναι αυτά που μαθαίνουμε για την ιεραρχία μνήμης, παπαλιά κτλ. Τι γίνεται από αυτή την άποψη, και πώς οι αλγόριθμοι που ξέρουμε οι παλιοί π.χ. για να κάνουμε short ένα array για να απομακρύνουμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή τι γίνεται με τη μνήμη και με το IO complexity, όχι τόσο με το πόσο αφλόγς κάνει. Η ιεραρχία έχει γίνει μεγαλύτερη, έχει περισσότερα επίπεδα, σε γενικές γραμμές, ωραία. Δεν μίλησα και δεν έχω κάτι να δείξω. Η τοπικότητα στη μνήμη είναι πάρα πολύ καλή. Άμα δεν χρησιμοποιείς καλά την ιεραρχία της μνήμης, οι επιπτώσεις είναι τραγικές. Εκτός αν το κάνεις σε επίπεδο GPU, που έχεις πάρα πολύ παραλληλισμό, οπότε δεν σε νοιάζει η καθυστέρηση. Έτσι, η GPU το λύνει αυτό το πρόβλημα, δίνοντας πάρα πολύ μεγάλο bandwidth. Και σου λέει, πάρε bandwidth, δεν σε ενδιαφέρει. Πάρε χιλιάδες threads, δεν σε ενδιαφέρει το latency.
Οπότε το κλασικό το casting, ας πούμε, που γίνεται σε κούβιτο χάρτη, ο προγραμματιστής δεν το βλέπει, συνεχίζει να είναι παρκές για να κάνει χρήση όλων αυτών των ανοιχτών. Δεν πρέπει και ο προγραμματιστής να είναι aware. Εκεί είναι το ερώτημα. Ωραία. Η γενικού σκοπού θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα είναι διαφανές και δεν ασχολείσαι με αυτό. Εάν όμως μπορείς να το λάβεις υπόψη σου και να βελτιστοποιήσεις είτε τον τρόπο πρόσβασης είτε τις δομές σου κλπ, μπορείς να δεις σημαντικά αποτελέσματα. Σημαντική βελτίωση. Η πράξη ποια είναι, το industry τι κάνει σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, embedded κλπ σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι των μνημών. Ναι, δηλαδή... Προσπαθούν να, στους γενικούς σκοπούς προσπαθούν να έχουν την καλύτερη επίδοση χωρίς να έχεις κάτι ξεχωριστό. Prefetching, πράγματα τα οποία ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να ξέρει και να κάνει. Αλλά πάνω σε αυτό, άμα δομήσεις κυρίως τις δομές και τις προσβάσεις με καλύτερο τρόπο, μπορείς να δεις μεγάλες βελτιώσεις. Τα εργαλεία προσπαθούν να το βελτιώσουν, αλλά υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή, το πώς αναπαραστήσεις δομές δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Εκεί είναι τα cross-discipline οι ευκαιρίες, ότι επειδή αν μπορείς να φτιάξεις δομές ώστε να είναι καλά εις αλγοριθμικά, αλλά να ταιριάζουν και με το υλικό, αυτό θα δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι της τάξης του μερικές φορές πιο γρήγορο μέχρι δεκάδες φορές πιο γρήγορο το πρόγραμμα, χωρίς αλλαγή στο υλικό, έτσι, με καλύτερη αξιοποίηση. Πολύ ωραία ομιλία. Να πω και εγώ ότι από τη δικιά μου πλευρά που είναι στο δεδομένο υπάρχει τρομερή συνέργεια τα τελευταία χρόνια και πολλές δουλειές στα κορυφαία συνέδρια χρησιμοποιώντας μοντέρνο υλικό και GPUs και FPGAs και NVRAMs κλπ. Οπότε έχουν δει πραγματικά υποσυστήματα όπως το MAPD, το οποίο είχαμε δει στην Αμερική, το οποίο έχει δείξει πάνω από 100 φορές πιο γρήγορες υποστήριξη SQL ερωτημάτων χρησιμοποιώντας GPUs. Και ένα από τα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και εμένα τώρα να πω σε αυτό το τομέα είναι η ιδέα να επεξεργάσει 6 byte. Οπότε υπάρχουν big data αρχιτεκτονικές, υπάρχουν αυτή η ελπίδα να χρησιμοποιήσει την πλούση για να κάνει massive computations. Έχεις 10 δουλειές οι οποίες έχεις κάποια ίδια δουλειά την οποία έχεις γράψει σε GPUs, έχεις γράψει σε κάποια big data αρχιτεκτονική και ανάλογα με τα δεδομένα κάνει τη μαζί σου και διαλέγει ποιος τι θα εκτελέσει πού. Δηλαδή κάποια κομμάτια μπορεί να εκτελέσουν στη μία αρχιτεκτονική, κάποια άλλη σε κάποια άλλη. Οπότε κάποιος οπτιμάζει. Έχω ακούσει ανθρώπους να μιλάνε για αυτό, για αποτελέσματα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω, να σου δείξω, αλλά ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Καταρχήν το να μπορείς transparently να πεις ότι έχω αυτή τη δουλειά και ανάλογα με την πλατφόρμα θα τρέξει είτε έχει GPU είτε δεν έχει GPU χωρίς κάποια διαφορά, αυτό είναι σαφώς ένας στόχος. Αντρέα, έχεις ακούσει κάτι. Υποθετικά το OpenCL πάει να κάνει αυτό το πράγμα ακριβώς, δηλαδή να είναι αγνώστικα αν θα χρησιμοποιείς από κάτω GA. Αλλά έχει και σκέτο, λέει optimizer ή απλά αλλά, σου λέει τώρα, ότι... Ναι, και πέρα το πόσο καλά το πετυχαίνεις είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή τώρα είναι αυτή η αύξηση των runtime περιβάλλων. Ξέρω ερευνητικά προγράμματα, ας πούμε κάτι που τρέχουν στο Πίλας, στο Ηράκλειο. Το Finder. Το οποίο προσπαθεί να το κάνει αυτό, τουλάχιστον για GPU και general purpose. Ας πούμε και σε big data αρχιτεκτονικές προσπαθούν να το κάνουν σε διαφορετικά συστήματα. Υπάρχει ένα project ORIM που τρέχει στο Κατάρ, αλλά με αμφίβολα αποτελέσματα με αυτό. Είναι κάτι πράγματα τα οποία κοιτάζεις εσύ και το group σου. Όχι προς αυτή την κατεύθυνση, όχι. Όχι εγώ πάντως. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το schedule που κάνει είναι περισσότερο σε OS προς την FPGA. Αυτό είναι high level και large scale, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Στο slide με το feature size, να βάλει το αυτό. Ναι. 32 νανόμετρα εκεί και όπως είπες είναι ήδη και πιο μικρό, ίσως στα 20-15 κτλ. Από τα 10 και κάτω, τα κυματικά φαινόμενα αρχίζουν και παίζουν έντονα στο ένα νανόμετρο κτλ. Και γι' αυτό υπάρχει και όλη η διαδικασία τώρα με το quantum computing τα τελευταία χρόνια κτλ. Το οποίο κάποια στιγμή θα γίνεται κτλ. Η δικιά σου άποψη όσον αφορά πόσο μπορούμε να κάνουμε squeeze, δηλαδή όταν θα φτάσουμε σε αυτό το όριο που δεν μπορεί να πας. Την άλλη με για το architecture, δηλαδή πόσο καιρό ακόμα θα μπορεί κανείς, ας πούμε, να μείνει στον νόμο του Μουρ, προτού πάμε στα κυματικά. Καλά, η έντιμη απάντηση δεν έχω την πέρα μικρή ιδέα.
Η πρώτη φορά που είπε κάποιος, που άκουσα εγώ να λέει κάποιος ότι «Α, ο νόμος του Μουρ θα τελειώσει σύντομα», ήτανε... πότε είχαμε ένα μικρόμετρο? Μικρόμετρο, 35, ναι. Κάπου εδώ. Το 0,35 όταν γύρισα από το διδακτορικό μου, το είχα ακούσει στην αρχή του διδακτορικού μου, πρέπει να είναι κάπου εδώ γύρω η αρχή του διδακτορικού μου. Γιατί αυτό είναι feature size, δεν είναι χρόνος. Έτσι, από τότε μέχρι τώρα, ο νόμος του Μουρ συνεχίζει. Υπήρχαν προβλήματα με τη λιθογραφία, έπρεπε να γίνει X-ray, δεν ξέρω τι, βρήθηκαν λύσεις κλπ. Οπότε, είναι φυσική, ναι, είναι τεχνολογία. Όχι, δεν λέω ότι ο νόμος του Μουρ θα ισχύει για πάντα. Λέω ότι, την εγώ άκουσα ότι αυτό θα είναι πρόβλημα και για 20-30 χρόνια μετά από αυτό το πράγμα έχουμε βρει λύσεις. Οπότε, κάποια στιγμή όντως ο αριθμός τρανζίστορ, η διάσταση του τρανζίστορ δεν θα μειώνεται παραπάνω ή θα μειώνεται τόσο αργά που θα είναι αμεληταία. Πόσο πιστεύεις ότι μπορείτε να το πάτε εσείς, ας πούμε, μέσω των architecture, μέχρι optimizing κτλ. Πες ότι φτάνουμε σήμερα. Πόσο πιστεύω ακόμα θα μπορέσετε να κάνετε? Ελπίζω πολύ, διότι για τα άλλα προβλήματα βρεθήκαν λύσεις. 5-10 χρόνια, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ελπίζω παραπάνω. Δεν ήμουνα. Καταρχήν δεν είναι τα πράγματα ότι είμαστε τόσο εξαρτημένοι από το κανάλι, έτσι. Δηλαδή τώρα υπάρχουν λύσεις, τρανζίστορες που φτιάχνονται από κάτω προς τα πάνω, τύπου γραφενείο, όπως έτσι. Υπάρχουν λύσεις, δηλαδή δεν λέει κανείς ότι έχουμε φτάσει, έτσι. Το ένα νανόμετρο όμως είναι φυσικό. Επίσης, ο τρόπος που διαβάζουμε τώρα την πύλη με τα τρανζίστορες που έχει φτιάξει το Berkeley, το οποίο έγινε μια... Υπάρχει κάτι τέτοιο, μια πατέντα μεταξύ του Berkeley και τη Intel τώρα. Ουσιαστικά διαβάζουμε την πύλη με δύο gates, τα τρία gates για να ελέγξουμε τα εκβατικά φαινόματα που είναι μη ελέγξη μας σε επίπεδο καναλιού. Τα δύο gates πρέπει να χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό. Ναι, αυτό σου λέω. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα εκβατικά φαινόμενα, άρχισε να μπαίνουν δύο gates, δηλαδή άλλου προβλήματα για να ελέγξει. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι είμαστε πολύ κοντά στο κλείσιμο, γιατί αλλάζουν και τα υλικά. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει πυρίτιο, υπάρχει άλλο υλικό, γραφένιο. Ναι, ωραία. Αλλά είναι generation problem. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Αν όχι στη δικιά μας, ας πούμε, σε 30 χρόνια, άμα πάρουμε υπόψη και το exponential growth. Ναι, και το exponential δεν μπορεί να ισχύει για πάντα. Έτσι. Τέλεια. By default, μαθηματικά. Έτσι. Οπότε, κάποια στιγμή, καταρχήν έχει ήδη αρχίσει να πέφτει στο ρυθμό. Και κάποιες δεν σταματήσει. Εγώ πιστεύω πιο πολύ bottleneck υπάρχει στο architecture παρά εκεί. Δηλαδή το architecture μπορείς να κάνεις, ας πούμε, βελτιστοποιήσεις, κάποια στιγμή θα φτάσεις. Δηλαδή η βελτιστοποίηση κάθεσε πάνω στο ίδιο hardware γενικά. Δηλαδή στο βασικό βγάλο του τρανζίστορ, κάπου θα φτάσεις κάποια στιγμή, δεν είναι. Τόσο πολύ, δηλαδή αυτή είναι μια ερώτηση που θα κάνω από την αρχή, ας πούμε. Τόσο πολύ είναι αβέβαιο το θέμα της διαχείρισης των resources, ας πούμε. Σε ένα σύστημα που λίγο πολύ είναι δομημένο περίπου έτσι εδώ και πολλά χρόνια. 20 δισεκατομμύρια τρανζίστορ. Εντάξει. Έχει θέμα διαχείρισης. Είναι μεγάλο το νούμερο. Ναι, αλλά δεν έχει λύσει τρανζίστορ πλέον. Ναι, και πάρα πολλοί τρόποι μπορείς να το κατανείμεις αυτό. Δεν υπάρχει ένας. Μπορεί να το σπάσεις με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ποιος είναι αυτός, είναι ο καλύτερος για αυτό που θες να κάνεις. Αν έχω να κάνω μια δουλειά, θα φτιάξω ένα ASIC το οποίο είναι όσο καλό μπορεί να είναι με μια τεχνολογία. Και αν η τεχνολογία δεν αλλάξει, τελείωσε. Αυτό είναι. Έτσι. Αλλά ακόμα και αυτό που θέλω να κάνω, αλλάζει στον χρόνο. Έτσι. Δεν είχαμε big data, τώρα έχουμε. Δεν είχαμε machine learning σε τέτοια έκταση, τώρα έχουμε. Έτσι. Αύριο δεν ξέρω. Αν με ρωτήσετε τι θα τρέχουν οι επεξεργαστές σε 10 χρόνια, μία από τα ίδια και τι άλλο, η απάντηση είναι δεν έχουμε παραμικρή ιδέα. Ναι, το demand είναι μεγάλο, αλλά και οι δυνατότητες να κάνεις reconfiguration δεν είναι απεριόριστες. Όχι, βέβαια. Αυτό. Δηλαδή το demand είναι μεγάλο, σίγουρα, και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, ας πούμε, και γι' αυτό δεν είμαστε άνεργοι, έτσι. Λοιπόν, και έχει βγει οι φοιτητές μας, δηλαδή. Ευτυχώς που υπάρχει το demand. αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε bottleneck. Ας πούμε, κάτι άλλο σαν τηλεόραση αυτή τη στιγμή που πάμε για τρεις διάστατα, για τέτοια μόνο αυτό, δεν έχει λόγο στον αέρα και σε κονσούμε. Πάντως είχε μια πολύ ωραία ομιλία, η πρώτη ομιλία που έγινε, που δίνει και το κανάλι από την Berkeley, ήταν καταπληκτική και ήταν πάνω στο θέμα των ορίων. Βλέπουν το όριο, αν θυμάμαι καλά, το 2025. Και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν από εκεί και μετά. Και είναι με κατασκευές, με πολύ όροφα, ξέρω εγώ, κατασκευές, που να υπάρχει επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα και θα έλεγα.
Καλό θα ήταν στις ομιλίες να τα slides να τα αφήσουμε από τους προπαζέντες να τα αφήνουμε, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μηχανικά. Και σήμερα ήταν εκτός του Πολυτεχνείου, δεν η τεχνολογία δεν μας έχει μείνει. Και καλό είναι που γράφουμε τώρα. Άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάποια δουλειά που να συγκρίνει, δηλαδή το στάνταρ πράγμα που λένε για τον ατομική, ας πούμε, με τα tools, ότι χρειάζεσαι tools για το να προγραμματίσεις hardware, είναι δύσκολο κτλ. Υπάρχει κάποια δουλειά που να συγκρίνει το πόσο χρόνο απαιτείται να γράψεις high performance software σε σχέση με να γράψεις hardware. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι το software αφήνει πάρα πολύ performance στο τραπέζι. Ωραία, και αν θέλεις να... Ναι, προφανώς εγώ είμαι hardware guy, οπότε το επιχείρημα από το software guys είναι ότι... ωραία, η συζήτηση δεν ήταν αυτή, η συζήτηση είναι υπάρχουν τα set memory multiprocessors τα οποία είναι βολικά και εύκολα και τα memory, τα μέσα spacing, τα οποία είναι πιο δύσκολα αλλά πιο αποδοτικά. Και το επιχείρημα εκεί πέρα είναι, ωραία, για να κάνεις το σύστημα να δουλεύει το ίδιο καλά μεταξύ των δύο, πρέπει να βάλεις την ίδια προσπάθεια. Πρέπει να καταλαβαίνεις τι κάνει το σύστημα, να καταλαβαίνεις πού είναι τα δεδομένα, να καταλαβαίνεις πότε κουνιούνται τα δεδομένα κλπ. Ό,τι λέω εφαρμόζεται άμεσα και σε hardware, έτσι. Το καλό με την πρώτη προσέγγιση είναι ότι άμα δεν το κάνεις πολύ καλά, το πρόβλημα θα δουλεύει. Και μετά πρέπει να βάλεις την παραπάνω προσπάθεια για να δουλεύει καλύτερα. Έτσι, κάτι ανάλογο εκεί με το hardware. Για να φτιάξεις hardware το οποίο να δουλεύει στοιχειωδώς, έχει πολύ παραπάνω δουλειά από ότι να κάνεις software το οποίο δουλεύει στοιχειωδώς. Για να δουλεύει καλά, πρέπει να βάλεις πολύ περισσότερη προσπάθεια. Για να γράψω καλό παράλληλο κώδικα, πρέπει να καταλαβαίνω παραλληλισμό, να καταλαβαίνω πού περίπου τι γίνεται πότε, πού πρέπει να γίνει συγχρονισμός κλπ. Αν τα καταλαβαίνω όλα αυτά, μάλλον μπορώ να φτιάξω και hardware. Η βασική δυσκολία στο hardware είναι το να διαχειριστώ τον παραλληλισμό. Έτσι. Άμα έκανα ένα πράγμα τη φορά, άμα γράψω ένα FSM, τη software, τη hardware το ίδιο κάνει. Έτσι. Αλλά αν θέλω να κάνω hardware, θέλω παραλληλισμό. Οπότε στη βάση του, στο παράλληλο software και το hardware είναι παρόμοια. Έτσι. Και αν γράψω ένα καλό παράλληλο software, μάλλον τα εργαλεία θα μπορούν να φτιάξουν σχετικά καλά ένα υλικό. Έτσι. Το πρόβλημα είναι όταν ξεκινάω από ένα σηριακό κώδικα σε high level και προσπαθώ να φτιάξω hardware, το hardware δεν βγαίνει καλό γιατί το αρχικό δεν είναι παράλληλο. Έτσι, εξού και η προσπάθεια του OpenCL έχει πιθανότητες να πάει κατευθείαν σε hardware, γιατί είναι ήδη παράλληλο και άρα δεν χρειάζεται να ψάξεις πάρα πολύ για να κάνεις hardware στην άλλη άκρη. Την προσωπική μου εντύπωση. Αυτό που εγώ ρώτησα περισσότερο είναι αν υπάρχει κάποια δουλειά που με υποστηρίζει ότι θα το κάνω πιο συγκεκριμένα. Η Intel, για παράδειγμα, είχε βγάλει ένα paper που είχε κάνει πολύ μεγάλο τόρο. Και έλεγε ότι με λίγα λόγια ότι αν καταβάλεις την προσπάθεια να γράψεις optimized κώδικα σε software για έναν general purpose επεξεργαστή, τελικά όλο το gap που λέγεται ότι παίρνεις με την GPU γίνεται πάρα πολύ μικρότερο. Yeah. Δηλαδή, αν καταβάλεις την προσπάθεια που απαιτείται με την έργο και να φτιάξεις κάτι heterogeneous, ας πούμε, κτλ. Και την καταβάλεις αυτή την προσπάθεια στο software, αντί για να γράψεις ένα απλό κώδικα και να πατήσεις το compile, ας πούμε, και να περιμένεις να τρέξεις. Τελικά υπάρχει το performance αυτό, αλλά το παρατάμε, να το πω έτσι. Το οποίο ήταν για μηχανική μάθηση όμως, όχι για γενικό. Ήταν γενικό, λέει, το κάναμε με κώδικες για FFT, για τέτοιους πράγματα. Λεγόταν debugging για 100x me. Και καλά, ναι, πας στη GPU γιατί πατάς το CUDA και σου κάνει το παραλληλισμό, αλλά αν αυτό το effort που κατέβαλες για να πας στη GPU το έχεις καταβάλει το να γράψεις optimized κώδικα για CPU, θα ήταν αντίστοιχα τα ωφέλη που θα ήταν. Δεν ξέρω κάτι. Σε υλικό, αν πάμε σε hardware το οποίο είναι ASIC, δεν το συζητάμε, είναι τάξη μεγέθους η διαφορά. Ό,τι και να κάνεις σε προγραμματιζόμενο περιβάλλον. Για FPGAs χάνουμε μάλλον 10x, οπότε μιλάς αντί για μιλάς για 100 φορές, μιλάς για 10, αντί για μιλάς για 1000, μιλάς για 100. Αλλά πώς είναι η προσπάθεια, θεωρώ ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το να γράψεις παράλληλο, όχι μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη από το να γράψεις παράλληλο κώδικα. Αλλά ίσως εσείς ξέρετε καλύτερα που κάνετε περισσότερο hardware γι' αυτό. Okay. Άλλη ερώτηση. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ.
πρέπει να έχουμε κάποια απόφαση.